Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, η οποία επαναβεβαιώνει προηγούμενη συνεδριακή απόφαση, η οποία λέγει ότι στην περίπτωση που οποιοδήποτε θελήσουν δημιουργία καζίνο επί διακυβέρνησης του δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. Επί διακυβέρνησής μου δεν πρόκειται να δημιουργηθεί καζίνο. Κλείνει αυτός ο φάκελος. Είχαμε επίθεση στον τέος διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Αθανάση Ορφανίδη. Οι εμπειρίες μου, όπως είπε, με τον Θανάση ήταν τραυματικές. Ήθελε να εξοβελήσει τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Εγώ δεν κρατώ κακία λόγω και της σχέσης που είχα με την οικογένειά του, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ για τους τραπεζίτες. Λοιπόν, για τους τραπεζίτες, είπε ότι ήταν σε επαφή με τους τραπεζίτες, τους καλούσε να ρίξουν τα επιτόκια και να δώσουν δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να κινηθεί η αγορά και να προκύψει και θέμα ανάπτυξης. Αλλά αυτό που άκουγε από αυτούς ήταν ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός και σκόνταυτε το όλο θέμα σε αυτούς. Επίσης, να πούμε. Ρωτήθηκε και για τους συνεργάτες του που λοιπόν, κατά καιρούς έχει επιλέξει για το Υπουργικό και όχι μόνο. Ακριβώς. Τέθηκε θέμα συνεργατών του, για τον κύριο Βάσο Γεωργίου, για παράδειγμα την Πραξούλα Αντωνιάδου, η οποία τον σύρει στα δικαστήρια. Είπε ότι δεν θέλει να μειώσει το έργο κανενός, αν και εξέφρασε και σε αυτή την περίπτωση την δυσαρέσκεια του. Να δούμε το απόσπασμα. Ευχαριστώ και τους δύο συναδέλφους. Αν μιλούμε για ανεπαρκή συντένα, αν μιλούμε για κάποιες συγκυρίες οι οποίες υποχρέωσαν και τον πρόεδρο για κάποιους να ζητήσει την παραίτησή μου, είναι άλλο. Θέλω να πείτε έναν πρόεδρο ο οποίος έκαμε όλους τους διορισμούς της ιδίας του εξαίρετους. Πουθενά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν θέλω αυτήν την ώρα να αρχίσω να μιλώ για πρόσωπα. Εγώ εκτιμώ την προσφορά όλων όσων έχουν διοριστεί ανεξαρτήτως του αξιώματος και του πόστου το οποίο είχαν αναλάβει. Λάθη γίνονται και από υπουργούς και από προέδρους. Αυτό είναι ανθρώπινο. Διαφορετικά θα είμαστε μια χώρα μαγική.